Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στη Βουλή, στο κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, η καρδιά μας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στους δρόμους της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, που σήμερα δονούνται από απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Στους δρόμους που όλες τις τελευταίες μέρες έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια θέατρα, σε μουσικές σκηνές, από τους χιλιάδες καλλιτέχνες που απεργούν, τους σπουδαστές που αγωνίζονται και μαζί με τους αρχαιολόγους και εργαζόμενους στα μουσεία διαδηλώνουν. Διαδηλώνουν ενάντια στις αποφάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που μόνο τον πολιτισμό δεν προάγουν, αντίθετα τον εμπορεύονται και τον παζαρεύουν στο όνομα των οικονομικών και ιδεολογικών στοχεύσεων. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες καλλιτέχνες, σημερινούς και αυριανούς, και τους ευχαριστούμε γιατί μας θύμισαν για μια ακόμη φορά ότι ο αγώνας θέλει κέφι και έμπνευση. Ότι ο αγώνας θέλει τέχνη, την τέχνη της ζωής που δεν συμβιβάζεται, που φωτίζει τα σκοτάδια που προσπαθούν να μας βυθίσουν. Γιατί φέρνουν στο προσκήνιο τις τραγικές συνέπειες της αντιλαϊκής, αντιπολιτιστικής πολιτικής που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Μιας πολιτικής που εχθρεύεται τον πολιτισμό, που εχθρεύεται συνολικά το λαό, τους εργαζόμενους, τσακίζοντας τα δικαιώματά τους, αγνώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Χαιρετίζουμε και την αυτοθυσία των καθηγητών στις δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους για να στηρίξουν τους μαθητές τους. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή τους, με τα τραγούδια τους. Στηρίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση του πολιτισμού αυτού που παραλάβαμε αλλά και αυτού που σήμερα δημιουργείται, με ανίποτο κόπο, με θυσίες από τους σύγχρονους καλλιτέχνες. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα 5 μεγαλύτερα μουσεία, έτσι όπως το επιβεβαιώνει και το καθεστώς λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο από την αρχή ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, συνεπάγονται την αποκοπή των μεγάλων μουσείων της χώρας από τον κορμό της αρχαιολογικής υπηρεσίας και οδηγούν σε μια ευέλικτη ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία τους με σύνθετες, πολύπλευρες και βαριές συνέπειες. Κατευθυντήρια γραμμή της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η χρησιμοποίηση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων για την ανάπτυξη κυρίως της κερδοφορίας άλλων κλάδων, όπως είναι η πράσινη και ψηφιακή οικονομία, προπαντός όμως ο τουρισμός και οι άλλοι γύρω από αυτόν οικονομικοί κλάδοι. Η κυβέρνηση προβάλλει την οικονομική αυτοτέλεια και αυτενέργεια των μουσείων ως κοσμογονία. Μα ποιον κοροϊδεύεται? Κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις την ανταγωνιστικότητα, την ανάγκη μεγιστοποίησης των εσόδων, την εξάρτηση από χορηγούς και από κάθε λογής φίλους, εντός εισαγωγικών. Με λίγα λόγια, τη σταδιακή απαλλαγή του κράτους από την αποκλειστική υποχρέωση της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είμαστε σίγουροι ότι το καθεστώς αυτό θα λειτουργήσει σε βάρος της πραγματικής κοινωνικής αποστολής των μουσείων, να προωθούν την ιστορική γνώση, να ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Στους πιο καλόπιστους, που ευελπιστούν ότι ίσως η αυτονομία των μουσείων μπορεί να σημαίνει απελευθέρωση από το κράτος, λέμε πως θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Το αποκεντρωμένο, αυτοδιαχειριζόμενο μουσείο κάθε άλλο παρά αυτόνομο και ελεύθερο θα είναι για να αναπτύξει με κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά τον εκπολιτιστικό, τον ερευνητικό του ρόλο. Δεν είναι μόνο το κυνήγι των εσόδων που θα καταντάει πάρεργο το ρόλο του αυτό, μετατρέποντας τους εργαζόμενούς τους σε πολιτές θεαμάτων, με ειδίκευση στο μάρκετινγκ και στις δημόσιες σχέσεις.
Δεν είναι μόνο η ολοσχερός αντιεπιστημονική αποκοπή της συλλογής των κινητών και από τα ακίνητα μνημεία και η διάσπαση του ενιαίου και οργανικού συνόλου των μνημείων του τόπου μας, που συνεπάγεται η απόσχηση των μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ούτε ότι θα παρεμβαίνουν αποφασιστικά στη λειτουργία και τις προτεραιότητές τους οι ανεξέλεγκτες από την αρχαιολογική υπηρεσία διορισμένες διοικήσεις, που καθόλου υποχρεωτικό είναι να απαρτίζονται από ανθρώπους σχετικούς με το αρχαιολογικό αντικείμενο. Γιατί θα αρκεί που θα γνωρίζουν τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης και της αγοράς. Είναι πάνω απ' όλα η αντίληψη που διαπερνά το νομοσχέδιο ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα εμπόρευμα. Εμπόρευμα το οποίο τα μουσεία, όπως κάθε σωστή επιχείρηση, θα πρέπει να το κάνουν πιο ελκυστικό, πιο ευπόλυτο. Δεν θα απορρίσουμε αν αύριο δούμε τα ενημερωτικά έντυπα των μουσείων να μοιάζουν περισσότερο με διαφημιστικά φυλάδια τουριστικών πρακτορείων για ξέγνιαστους και χαλαρούς περιπάτους, αξέχαστες διαδραστικές ψηφιακές εμπειρίες και γαστρονομικές απολαύσεις κάτω από τη σκιά διάσημων αγαλμάτων και άλλων αρχαιολογικών θησαυρών. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι δεν περιμέναμε αυτό το νομοσχέδιο για να καταλάβουμε τους στόχους σας. Έχετε δώσει δείγματα γραφής. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τις επιδείξεις μόδας στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τα μοντέλα γνωστού γαλλικού οίκου μόδας να ποζάρουν μπροστά στον Παρθενώνα. Δεν μας εκπλήσει πλέον τίποτα. Άλλωστε, ο δρόμος έχει ανοίξει από το πρωτοειδρυθέν και εμβληματικό μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο μάλιστα καλεί την Τσικλοπέμπτη που μας έρχεται να περάσουμε μια όμορφη βραδιά με λαχταριστά ορεκτικά, φρέσκες σαλάτες, ποικιλίες κρεατικών, γλυκά και ελληνική μουσική βέβαια. Αλίμονο να μην τσικνήσουμε λίγο για τα μουσεία μας. Ελπίζουμε μόνο να μην στήσουν και ψισταριές για να τσικνήσουν η σκεπτόμενη Αθηνά και η πεπλοφόρος κόρη. Και μη βιάζεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας βλέπω χαμογελάτε. Να χαμογελάσετε. Αυτή η εξευθελιστική εικόνα με τις αξέχαστες ελληνικές τσικνοπέμπτες μπορεί να έγινε τώρα τρέντ στο Twitter, αλλά επαναλαμβάνονταν και επί της δικής σας διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει μουσεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κατά τα άλλα, σας πείραζαν όλους οι εδεξιώσεις που διοργάνωναν το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αλλά αυτοί είστε και τέτοιους αντιγράφετε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν το επιχείρημά σας για τη διεκδίκηση των γλυπτών. Οι διαφωνίες σας τώρα ίσως να περιοριστούν μόνο στο περιφερόμενο και στο προσφερόμενο μενού. Αλλά για ποια διεκδίκηση τώρα να μιλήσουμε? Για αυτή που διαπραγματεύεται και κλεισμένων των θυρών και ποιος ξέρει με τι όρους? Γιατί αν πρόκειται να ακολουθήσετε το παράδειγμα του επαναπατρισμού των κυκλαδικών αρχαιοτήτων της συλλογής Στέρν, αφήστε το καλύτερα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι πρόκειται για προϊόντα αρχαιοκαπηλείας που οφείλατε να διεκδικήσετε και ως τέτοια να επιστρέψουν άμεσα στο φυσικό τους τόπο. Και εσείς καμαρώνετε για την επιτυχία σας. Από όσους είμαστε εδώ μέσα, κανείς μάλλον δεν θα προλάβει να τα δει σε ελληνικά μουσεία. Μα και οι επόμενες γενιές, αυτές που θα ζουν στα επόμενα 50 χρόνια, ίσως να καταφέρουν να τα απολαύσουν, μα θα στερηθούν όσα έχετε φροντίσει να ανταλλαγούν με αυτά. Μα βέβαια για σας αυτό ονομάζεται εξωστρέφεια. Αυτό ονομάζεται μετατροπή του πολιτισμού σε εξαγώγημο προϊόν. Προσέλκυση τουριστικού κοινού. Δικά σας λόγια, έτσι τα λέτε τώρα. Και αφού σας πήγε καλά αυτό,
Τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο, προβλέπεται την ίδρυση παραρτημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με πρόταση των διοικητικών συμβουλίων και έγκριση του εκάστοτε υπουργού για να κάνετε την μακροχρόνια εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για απροσδιόριστο χρόνο, συνήθη πρακτική των μουσείων, με αποτέλεσμα τον εκπατρισμό σημαντικών αρχαιοτήτων από τη χώρα μας για 50, 100 ή και περισσότερα έτη. Και αυτό με βάση μια απλή κοινή υπουργική απόφαση. Έλεος πια, ακόμα και σε αυτό το σύστημα που όλα τα αποτιμάμε το κέρδος, υπάρχουν και κάποια όρια. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι προϊόν προς εκμετάλλευση, όπως σας ξέφυγε αρχικά, ενώ κοινικά σε όλα τα κυβερνητικά κείμενα το έχετε διατηρήσει και ως έκφραση. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι συλλογική δημιουργία, λαϊκή περιουσία που έχει κοινωνική αποστολή και την ίδια ώρα που θα καμαρώνεται για την αύξηση των τουριστών στα μουσεία, η λαϊκή οικογένεια θα αποκλείεται από αυτά, καθώς είναι βέβαιο ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα αυξηθούν για να εναρμονιστούν με τις τιμές στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μέρες ελεύθερης εισόδου σχεδόν θα εκμηδενιστούν, όπως το Μουσείο Ακρόπολης. Καθόλου δεν αποκλείεται μάλιστα στο μέλλον ακόμα και οι μαθητές στις σχολικές επισκέψεις να πληρώνουν για το εισιτήριό τους ή για τη συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Άλλωστε, το φαινόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από ιδιωτικούς οργανισμούς για τα οποία οι μαθητές πληρώνουν είναι ήδη πάρα πολύ διαδεδομένο. Για όλα όσα ανέφερα, έχουν βγει στους δρόμους οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί πονάνε τη δουλειά τους, γιατί αγαπούν την επιστήμη τους, γιατί γνωρίζουν τους κινδύνους που έρχονται. Αυτό είναι το κύριο που κινητοποιεί εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους για δεκαετίες. Τολμάτε να χαρακτηρίζετε ως οπισθοδρομικούς επιστήμονες Έλληνες και διεθνούς φήμης, εργαζόμενους που έχουν δώσει τη ζωή τους για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τους κατηγορείτε ότι φοβούνται μην χάσουν τη βολή τους. Σαν δεν τρέπεστε. Αλλά έχετε γίνει μανούλες σε αυτά τα ιβρεολόγια για όλους τους κλάδους των εργαζομένων όταν αυτοί αγωνίζονται. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι άλλωστε πρωτοπόρο και στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Οι άνθρωποι που διαδηλώνουν έχουν ήδη ζουν μέσα στην εργασιακή αβεβαιότητα. Το νέο καθεστώς ενισχύει παραπέρα την ανασφάλεια. Και εμείς αυτό δεν το υποτιμούμε καθόλου. Όσες δεσμεύσεις κι αν λέτε ότι κάνετε, δεν πείθετε. Στα νέα μουσεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι προφανές ότι η ιδιωτικο-οικονομική ανταγωνιστική λειτουργία των μουσείων προϋποθέτει μεγαλύτερο βαθμό εκμετάλλευσης και ακόμα χειρότερους όρους εργασίας. Ενώ η τουριστικοποίηση που προωθείται θα εντείνει την εντατικοποίηση και τον εποχιακό χαρακτήρα της εργασίας. Βεβαίως, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν μας εκπλήσει. Όλο αυτό το διάστημα έχουν ψηφιστεί σειρά νόμων που εντάσσονται στον ίδιο πολιτιστικό προσανατολισμό, στον ίδιο πολιτικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κληρονομιάς του πολιτισμού μας. Νόμοι όπως ο νόμος για τη δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ο ΔΑΠ, ο νόμος για τους όρους και το διάστημα ανταλλαγής των εκθεμάτων ανάμεσα σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο πρόσφατος νόμος κύρωσης της Συμφωνίας για τη Συλλογή Στέρνου. Έχετε ικανοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις σας, όχι αυτές που οφείλετε απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά αυτές που έχετε απέναντι σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολιτικές που τους υπηρετούν. Όσα μας φέρνετε στην Ελλάδα ως δίθεν νέες ιδέες, είναι δοκιμασμένες συνταγές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν τις κατευθύνσεις της, όπως έχετε συναποφασίσει όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που συμμετείχαν στο παρελθόν σε κυβερνητικά σχήματα και σήμερα διεκδικούν εκ νέου ένα αντίστοιχο ρόλο. Στη σύγχρονη Ευρώπη της κρίσης, των πολέμων, των περικοπών, της ενεργειακής ακρίβειας, της φτώχειας,
των πετσοκομμένων για το λαό δημόσιων προϋπολογισμών, οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι ολέθριες. Στη σύγχρονη Ευρώπη της Γαλλίας ζήσαμε την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων, που λόγω της πενιχρής κρατικής επιχορήγησης και της απροθυμίας των ιδιωτικών κεφαλαίων να τη συνδράμουν, έμενε χρόνια ασυντήρητη και χωρίς να πληρεί τους απαιτούμενους όρους ασφαλείας. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα εισιτήρια για τα μουσεία είναι απλησίαστα για το λαό, όχι ότι στην Ελλάδα είναι φτηνά. Στο σύγχρονο Βρετανικό Μουσείο ζήσαμε τις εικόνες της ντροπής με τα πλημμυρισμένα δάπεδα και την απουσία κάθε συντήρησης στα πολύτιμα γλυπτά του Παρθενώνα. Και για να μην αδικήσουμε κανένα, αυτή την πολιτική δεν την έχετε πάρει εργολαβία. Τα προεκλογικά λόγια της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αθώνουν την πολιτική που εφάρμοσαν όταν ήταν αυτή στην εξουσία. Από πού να ξεκινήσουμε? Παραδείγματος χάρη, το καθεστώς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με το οποίο ιδρύθηκε το Μουσείο Ακρόπολης, αποτελώντας τον προπομπό για όσα σήμερα προωθούνται, διατηρήθηκε αναλύωτο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο τότε υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος Ξηδάκης, είχε δηλώσει ξεκάθαρα το 2015 ότι μελετούσατε την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα ξεχάσουμε τις φωτογραφίες στο Ελληνικό και το Μνημείο Συναντήληψης και Συνεργασίας με τη Land Development επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου το ΚΑΣ ανακήρυξε ως αρχαιολογικό χώρο μόνο τα 280 στρέμματα από τα 3.000 στρέμματα που είχε προτείνει η εφορία Δυτικής Αττικής, Πειραιός και Νήσων. Οι αντιδράσεις σας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για το μετρό της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, δεν διαγράφουν το γεγονός ότι ως κυβέρνηση επί 2 χρόνια δεν πήρατε κανένα μέτρο για την προστασία και τη διατήρηση του μοναδικού αυτού μνημειακού συνόλου, διευκολύνοντας έτσι τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να ολοκληρώσει το έγκλημα. Ή μήπως πιστεύετε ότι έχει ξεχαστεί η σκανδαλώδης μετάβαση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ακινήτων στο υπερταμείο, που μόνο μετά από το σάλο που δημιουργήθηκε αναγκαστήκατε να εξαιρέσετε από αυτό τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις? Οι αυξήσεις στα εισιτήρια το Μάρτιο του 2019 σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε η γραμμή ότι ο πολιτισμός είναι εμπόρευμα και πάνω απ' όλα ότι ο άνθρωπος είναι εμπόρευμα αποτελεί συνισταμένη στην πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, που μαζί με την επιχειρηματική λειτουργία των μουσείων έφερε το προκλητικό κατάπτυστο Προεδρικό Διάταγμα 85, που εξισώνει τα πτυχία των αποφύτων των δραματικών σχολών, των οδείων σχολών χορού και κινηματογράφου, με το απολυτήριο του Λυκείου, για να γίνει φτηνότερο το εμπόρευμα εργατική δύναμη των καλλιτεχνών. Η δε τροπολογία 1565 του 23 που έφερε στη συνέχεια για να κατευνάσει τα πνεύματα, όχι μόνο δεν επαναφέρει τις αμοιβές και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους στο επίπεδο της τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά προβλέπει ότι οι αμοιβές τους θα μειωθούν, αφού θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση με βάση το μνημονιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τότε του 2015, χτυπώντας το δικαίωμα των καλλιτεχνών σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εν γέννη εργασιακά δικαιώματά τους. Και αυτό φυσικά ισχύει και συνολικά για τους αποφύτους των ΙΕΚ. Με άλλα λόγια, οι θυσίες και η κόπη μια ζωής των νέων ανθρώπων, οι ακριβοπληρωμένες σπουδές τους στις ιδιωτικές σχολές για να αποκτήσουν εφόδια που θα έπρεπε να τους τα παρέχει το κράτος, δεν αξίζουν τίποτα, είναι σαν να μην έγιναν. Είναι τόσο κατάφορη η αδικία και η απαξίωσή τους από την πολιτεία, που όλος ο λαός είναι με το μέρος τους. Από το δίκιο που τους πνίγει παίρνουν τη δύναμη να συνεχίζουν τον αγώνα τους. Έναν αγώνα που κάθε μέρα που περνά φουντώνει, αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις και γι' αυτό μην περιμένετε να ξεφουσκώσει
εύκολα, ούτε να ελπίζετε ότι μπορείτε να τους ξεγελάσετε. Ας υποθέσουμε ότι είστε ειλικρινείς όταν λέτε πως θα ιδρύσετε κάποιες ανώτατες πανεπιστημιακές καλλιτεχνικές σχολές και ότι πράγματι θα φέρετε τεκμηριωμένη πρόταση της Επιτροπής που συστήσατε κακήν κακώς προεκλογικά και μάλιστα αγνοώντας τα λιγοστά ήδη υπάρχοντα πανεπιστημιακά τμήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης έως τις 31 Μάρτη. Μα αυτό το σχέδιο, ακόμα και αν προχωρήσει, εσείς το λέτε αυτό, θα ολοκληρωθεί το 2025. Ζήσε Μάη μου. Γιατί μέχρι τότε δεν αναθεωρείται εδώ και τώρα το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 22; Γιατί δεν αποσύρετε την τροπολογία 1565 του 23; Γιατί δεν φέρνετε εδώ και τώρα ρύθμιση που θα αντιστοιχίζει τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών με αυτά της κατηγορίας ΤΕ, τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως ίσχυε μέχρι χτες για τους μουσικούς και μέχρι το 2003 για τους ηθοποιούς; Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει; Εμείς έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως ούτε την πανεπιστημιακή καλλιτεχνική εκπαίδευση θα προωθήσετε ουσιαστικά, γιατί είστε κατά της δημόσιας δωρεάν καλλιτεχνικής παιδείας, είστε και κατά της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης παιδείας ειδικότερα. Το δήλωσε ο Πρωθυπουργός όταν συζητιόταν το 2019 η αναθεώρηση του Συντάγματος, ότι η κεντρική πρότασή σας είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για να ιδιωτικοποιηθούν τα πανεπιστήμια, τάχα για να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Άλλωστε, δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που καταργήσατε τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο Λύκειο, ενώ στις άλλες βαθμίδες, στο Δημοτικό και Γυμνάσιο, τα μαθήματα είναι εντελώς απαξιωμένα και πραγματοποιούνται χάρη στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών που βιώνουν άθλιες εργασιακές συνθήκες, αδιοριστία και μετακινήσεις σε 4-5 σχολεία. Από σας της Νέας Δημοκρατίας το περιμέναμε, δεν περιμέναμε να εκμεταλλευτείτε την αγωνία και την αγανάκτηση των καλλιτεχνών και σπουδαστών για να ξυλώσετε το άρθρο 16, αλλά όπως φαίνεται σας πρόλαβαν άλλοι στο προεκλογικό παιχνίδι καλύτεροι στην καπηλεία των λαϊκών αγώνων. Αναφερόμαστε φυσικά στο ΣΥΡΙΖΑ που, αφού όσο ήταν κυβέρνηση, δεν ακούμπησε ούτε στο ελάχιστο το καθεστώς που είχε παραδώσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στους ιδιώτες και δεν κούνησε το δαχτυλάκι του για να συγκροτηθεί σύστημα δημόσιας δωρεάν ανώτατης πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, σήμερα, όπως διαφαίνεται από διάφορες τοποθετήσεις του, επαναφέρει με την ευκαιρία αυτού του αιτήματος των σπουδαστών και των καλλιτεχνικών φορέων των καλλιτεχνών τη συνθήκη της Μπολόνια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πανεπιστήμια. Τη συνθήκη δηλαδή που προβλέπει καθιέρωση τρίχρονων προγραμμάτων σπουδών, bachelor, στα πανεπιστήμια, την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων και την ολοσχερή ιδιωτικοποίηση τελικά της ανώτατης εκπαίδευσης. Επί της κυβέρνησης σας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και επί Υπουργείας Γαβρόγλου, το 2018 δώσατε τέτοια δυνατότητα σε αποφύτους ιδιωτικών κολεγίων να διορίζονται στον ΑΣΕΠ αναγνωρίζοντας τα πτυχία τους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτές τις μέρες έσκασε μύτη άρθρο του από εσάς διορισμένου πρώην Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σε φιλική σας εφημερίδα με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Μήπως να ξανασκεφτούμε την Μπολόνια, σύντροφοι». Αν αυτό εμφανίζεται προεκλογικά, ας σκεφτούμε τι πρόκειται να γίνει αν αύριο κυβερνήσετε ή συγκυβερνήσετε. Δεν έχει σημασία. Συνειδητοποιείτε, πιστεύουμε, ότι μια τέτοια πρόταση ανοίγει τον ασκό του αιώλου για την κατάργηση του άρθρου 16, κατά της οποίας βγαίνεται λαύρη τόσο καιρό στο χώρο των πανεπιστημίων, όπου το φοιτητικό κίνημα χρόνια την αντιπαλεύει, με πείσμα και σταθερότητα όμως. Αλλά σας καταλαβαίνουμε. Την Μπολόνια και την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων υποστηρίζετε κι εσείς, γιατί όλα αυτά είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία συνυπογράψει, προσυπογράψει και καλείστε να ικανοποιήσετε. Το μοναδικό σύγχρονο, όριμο
και απόλυτο ρεαλιστικό αίτημα σήμερα είναι η συγκρότηση συστήματος δημόσιας δωρεάν ενιαίας πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, χωρίς πιστοποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις αποφύτων, πτυχίων και δικαιωμάτων και αντιστοίχηση των ως τώρα πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών βάσει διαδικασιών εξομοίωσης που θα ορίσουν το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστήμια. Όποιος προσπαθεί στο όνομα της άμεσης δίθεν λύσης να φέρει προτάσεις που νομιμοποιούν και παγιώνουν τη σημερινή κατάσταση της πανσυπερμίας των ιδιωτικών σχολών, ακυρώνει αυτή τη διέξοδο, που είναι η μόνη αντάξια των σύγχρονων απαιτήσεων των καλλιτεχνών, των σπουδαστών, της τέχνης, υπονομεύει γενικότερα το αίτημα για δημόσια δωρεάν παιδεία. Ασφαλώς, για να φτάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο πανεπιστήμιο, χρειάζεται να ξεκινήσουν από νωρίς τις σπουδές, που σήμερα τις χρυσοπληρώνουν. Που ένα όμως δημόσιο δωρεάν σύστημα επαγγελματικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης παράλληλα με το σχολείο και σε συνεργασία με αυτό θα το εξασφάλιζε. Τα ερωτήματα για τα οποία καταθέσαμε σήμερα και επίκαιρη ερώτηση παραμένουν αμήλικτα και ζητούν απαντήσεις. Θα ικανοποιήσετε τελικά τις ανάγκες των σπουδαστών και καλλιτεχνών? Θα επιμείνετε στην μετατροπή των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων σε τουριστικές ατραξιών? Δεν περιμένουμε βέβαια απάντηση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντηση θα τη δώσουν οι χιλιάδες σπουδαστές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι στα μουσεία που με τον αγώνα τους και όχι με πολιτικούς μεσάζοντες και διάφορους μεσίες θα φέρουν νίκες και μαζί με όλον τον εργαζόμενο λαό θα επιβάλλουν τελικά τη συνολική νίκη τους. Το καθολικό δικαίωμα στην υλική και πνευματική ευημερία, το δικαίωμα στην τέχνη, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, σε όλο τον πλούτο της ζωής που με το μυαλό και τα χέρια τους δημιουργούν χωρίς να τον απολαμβάνουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα τελευταίο. Στο σημερινό νομοσχέδιο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει τροπολογία για την παύση, για την ακύρωση των πληστηριασμών για χρέη προς τράπεζες και τα κοράκια, τα φαντς που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, αλλά και για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από τα οποία απειλούνται οι λαϊκές οικογένειες. Ξέρετε πολύ καλά πως η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, αναμενόμενη βέβαια, ανοίγει ένα νέο πιο άγριο γύρο επέλασης στη λαϊκή κατοικία, αφού λύνει τα χέρια των φαντς και των εταιριών διαχείρισης δανείων για τη διενέργεια μαζικών πληστηριασμών. Και αφήστε πια τα κροκοδίλια δάκρυα. Ξέρουμε πολύ καλά πως η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη είναι δικό σας έργο, έργο όλων όσων κυβερνήσατε. Να σας θυμίσω τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των φαντς, το ξέρετε. Στη συνέχεια τον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε. Ή μήπως θέλετε να σας θυμίσω μια σειρά μέτρα που όλοι σας ψηφίσατε για να ενισχύσετε το αντιλαϊκό οπλοστάσιο με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και άλλα για να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που βυθίζει τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ορίστε λοιπόν, στηρίξτε, ψηφίστε την τροπολογία του ΚΚΕ. Εμείς πάντως μαζί με άλλους αγωνιστές θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά στον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς που βγάζουν στο σφυρί τα λαϊκά σπίτια. Σας ευχαριστώ.